Hello ladies and gentlemen, we are back. Εμείς εδώ έτσι συνεχίζουμε. Ο καλύτερος μήνας είναι αυτός, γιατί πραγματικά ξέρεις ότι αυτό το μήνα αλλάζουν πολλά πράγματα. Δηλαδή λέμε τώρα ότι έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Όλα τα πάνε καλά εδώ στο κέντρο της εβδομάδας, άλλη μια εβδομάδα που ξεκινάμε με τους καλύτερους, δίνουμε τα καλύτερα, πετυχαίνουμε τα καλύτερα, είμαστε οι καλύτεροι και το επιβεβαιώνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αν και δεν κοιτάω τα νουμεράκια της Nielsen, αλλά παρόλα αυτά όμως βλέπω Nils Holgersson. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί όπως ο Nils Holgersson πηγαίνει έτσι, έτσι και τα νουμεράκια σας και εσάς των άλλων εκπομπών, γιατί εμείς είμαστε πάντα ψηλά, πηγαίνετε έτσι. Τώρα όμως θα σου πω ότι για άλλη μια φορά θα κερδίσετε δώρο επιταγές. Τρεις από εσάς σήμερα θα γευτείτε το πιο ωραίο κοτόπουλο της πόλης. Τρεις από εσάς σήμερα θα παίξετε στο διαγωνισμό των εστιατορίων ψητοπολίων Κοκό με δύο καταστήματα εδώ και 25 χρόνια. Ένα στον Κορυδαλό αλλά και ένα στο Κερατσίνι. Καταστήματα Κοκό με πρώτη ύλη το κοτόπουλο. Γιατί μόνο εμείς ξέρουμε και μόνο εσείς ξέρετε να επιλέγετε. Τρεις από εσάς λοιπόν, δωροεπιταγή των 15 ευρώ που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram, στα καταστήματα Κοκό ή και στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook. Στα καταστήματα Κοκό γνωρίζουμε ότι δεν τσιγκουνευόμαστε την πρώτη ύλη. Γιατί για να δώσεις καλό προϊόν πρέπει να πάρεις καλό προϊόν. Αυτή λοιπόν είναι και η μαγεία μας για να φτάσεις στην πόρτα σου φαγητό αληθινό, γρήγορο, μαμαδίστικο, φανταστικό. Καταστήματα Κοκό λοιπόν με πρώτη ύλη το κοτόπουλο και ό,τι ακριβώς φανταστείς με ένα τηλεφώνημα το έχεις. Τρεις από εσάς, τρεις δωρεπιταγές των 15 ευρώ. Καλή σας όρεξη, πες Κοκό και έχεις τα πάντα. Καλή σας όρεξη. Γεια σας παιδιά μου. Γεια σας αγόρια. Χαίρετε. Γεια σου κορίτσι. Μας ανοίγεις την όρεξη. Μα εγώ είμαι εδώ για να την ανοίγω και σε κάποιους άλλους για να την κλείνω. Δηλαδή που μας βλέπουν. Εγώ έστειλα μήνυμα. Καλά, εσύ μπορείς να πας και στο Κοκό με τον Γιώργο. Πήγαμε, δεν φάγαμε, ωραία. Πες, είναι φοβερή αυτή η σάλτσα λεμονιού. Έχω πάει, είναι φοβερή. Ναι, πραγματικά. Και πολύ μεγάλες μερίδες, ρε παιδί μου. Ναι, για να χορτάσεις. Αφού άμα θες Κοκό, πρέπει να το χορτάσεις. Άντε, παιδί μου, κάθε φορά που το λες αυτό, με ανοίγει όρεξη. Και είμαι και σε μια διατροφή, δεν μπορώ. Ναι, αλλά το κοτόπουλο είναι διατροφικό. Ναι, είναι ρε παιδί μου, αλλά εκεί πέρα όμω έχει και άλλα πράγματα πάρα πολύ ωραία. Έχει κοτομπέικον, έχει. Να μην φας τα άλλα. Οι πατάτες που είναι. Οι πατάτες είναι όλα. Ας το φάνε αυτοί που δεν κάνουν δίαιτα. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Θα πάρουμε μια μεγάλη μερίδα, θα φας εσύ το κοτόπουλο, εγώ τις πατάτες. Και πάλι και δύο κορτάτες θα είμαστε. Και ο Γιώργος που δεν τρώει την κανιτά και τέτοια, τις πατάτες. Όχι, τις δοκίμασα την προηγούμενη φορά. Δεν γίνεται να μην τις δοκιμάσεις. Όταν είσαι στο κατάστημα Κοκό, παιδιά, δεν γίνεται να μην δοκιμάσεις τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Όπως πάντα. Σήμερα θα σε έχουμε βάλει ανάμεσα σε τρεις άντρες. Να ξέρεις, κάθε γυναίκα ήθελε να είναι ανάμεσά μας. Ναι. Και άντρας, βέβαια, αλλά μιλάω για τις γυναίκες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μουσική, όπου θα σας πάω σε πάρα πολύ μεγάλη star, φωνάρα. Να το πω διαφορετικά ένα από τον άντρες. Να το πεις. Λοιπόν, δεν έχω κάνει και πρόβλημα, έτσι θα το κάνω και έτσι. Ναι. Μου τσινά κατευθείαν. Ναι. Όχι, κάνει και χειρότερα. Δεν θα σε κάνει αυτό. Γι' αυτό ακριβώ που ακούστε θέλει καφέ. Θέλει ένα μπουκάλι ολόκληρο μονοκοπανιά. Ή κονιάκ. Ή κονιάκ για να το. Να το. Καλή σε μνημόσυνο πάμε. Να σου πω. Whitney Houston, μιλάμε από τι μεγαλύτερε φωνέ. Ξεπέραστε μεγάλη. Κοίτα, επειδή είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή για τη Jennifer Hudson, η οποία είναι συνέχεια τη Whitney Houston στι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Η Jennifer Hudson. Είναι συνέχεια, δηλαδή οι fans του Whitney Houston έχουν πει ότι αυτή η γυναίκα μπορεί, ας πούμε, να φτάσει στο επίπεδο και φωνητικά και σε θέμα δημοτικότητας όπως ήταν η Whitney Houston. Και σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για τη Whitney Houston. Αυτό μου θυμίζει απόλυτη... αυτό που λέγανε τότε στα blogs, που εγώ βέβαια ο Γιάννης το ξέρει, ήμασταν εδώ. Δεν το έκανα ποτέ, δεν το δέχτηκα, ότι είμαι η συνέχεια του Τερζή και της Μαρινέλλας. Της Μαρινέλλας στην κίνηση και του Τερζή φορτικά και δεν το δέχτηκα όταν τραγουδούσα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή καμιά φορά τα blogs, ξέρεις, λένε την αλήθεια που εμείς οι ίδιοι στάκ δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Για να την δουλάρεις κιόλας στην Μαρινέλλα. Η συγκεκριμένη, επειδή ας πούμε όλος ο πλανήτης παραμιλούσε με τη φωνή της και με τη σκηνική της παρουσία και γι' αυτό το λόγο εμείς είπαμε σήμερα να κάνουμε ένα αφιερωματάκι σε αυτή την πολύ μεγάλη τραγουδίστρια που δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Ναι. Λοιπόν, η Whitney Houston λοιπόν, ή αλλιώς Whitney Elizabeth
Χιούστον, που είναι το πραγματικό της όνομα, ήταν γεννημένη σε 9 Αυγούστου 1963 και δυστυχώς απεβίωσε 11 Φεβρουαρίου του 2012. Ήταν Αμερικανίδα λοιπόν, τραγουδίστρια και ηθοποιός, υπέροχη. Εδώ πέρα το μεταξύ είναι από το CD, είναι το, από το So Emotional. So Emotional Baby. Το 2009 το βιβλίο Guinness την ονόμασε τη Χιούστον ως την πιο πολυβραβευμένη γυναίκα τραγουδίστρια όλων των εποχών. Ανάμεσα στις 415 συνολικά βραβεύσεις της έχει κερδίσει, πρόσεξε τώρα, 2 Emmy, 6 Grammy, 30 Billy World Music Awards και 22 American Music Awards. Η Χιούστον είναι επίσης μια από τις πιο σημαντικότερες και εμπορικότερες τραγουδίστριες παγκοσμίως, έχοντας πουλήσει, πρόσεξε εδώ τώρα αριθμό, πάνω από 170 εκατομμύρια άλμπουμ και singles παγκοσμίως. Mm-hmm. Έτσι. Ξεκίνησε λοιπόν, πρόσεξε τώρα, θα ξεκινήσουμε λιγάκι από τα παιδικά της, πώς ξεκίνησε και αυτό, ούτε εγώ το γνώρισα, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες από την πηγή των πληροφοριών του διαδικτύου. Ξεκίνησε το τραγούδι στην παιδική gospel χοροδία του New Jersey, στην ηλικία των 11. Και αργότερα άρχισε να τραγουδά σε νυχτερινά κλαμπ της Νέας Υόρκης, όπου την ανακάλυψε ο επικεφαλής δισκογραφικής εταιρείας Arista Records, Clive Davis, όπου είχε ακουστεί ότι υπήρχε ένα ειδήλιο τότε με τον Clive Davis, αλλά τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν οι φήμες, γιατί όταν ξεκίνησε, ήταν ανήλικη όταν ξεκίνησε την δισκογραφική της πορεία. Μπορεί και γι' αυτό δεν επιβεβαιώθηκαν. Ναι, εγώ θεωρώ ότι κάτι έπαιζε, αλλά τότε ήταν, ναι, όπως και τώρα, μνήσιμο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι η μοναδική καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή των Billboard 100 7 συνεχόμενες φορές με τα τραγούδια. Saving all my love for you. How will I know? Greatest love of all. I wanna dance with somebody. Που είναι υπέροχο τραγουδάκι και αυτό, καταπληκτικό. Didn't we almost have it all? So emotional, που το αναφέραμε. Και Where do broken hearts go? Wow. Το ντεμπούτο της. Είδες Γιάννη μου. Θα μας βάλει κανένα τραγουδάκι να ακούσει. Όχι, θα σου τραγουδήσω εγώ. Στο τέλος, θα κάνω είσοδο. Το ντεμπούτο λοιπόν άλμπουμ με τον τίτλο Whitney Houston κυκλοφόρησε το 1985 και έγινε το εμπορικότερο άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνη τη χρονιά της κυκλοφορίας του. Πήρε στην 254η θέση στη λίστα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Και το δεύτερο άλμπουμ με τον τίτλο Windy που κυκλοφόρησε το 1987 έγινε το πρώτο άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνη που έφτασε στην πρώτη θέση, την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας στα chart του Billboard. Η δημοτικότητα σε δημοφιλή μουσικά charts καθώς και στο MTV επηρέασαν αρκετές γυναίκες τραγουδίστριες να ακολουθήσουν τα βήματά της. Πάμε τώρα λιγάκι στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Θυμόμαστε όλοι, φαντάζομαι, την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση. The Bodyguard, το οποίο έγινε το 1992 με τον Kevin Costner. Έτσι, λοιπόν. Ο σωματοφύλακας από το 1992 και το soundtrack της ταινίας κέρδισε το 1994 το βραβείο Grammy Album της χρονιάς. Το πρώτο single, I Will Always Love You, το οποίο το συγκεκριμένο τραγούδι Αλέξανδρε δεν βγήκε από την Whitney Houston. Το έχουμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, απλά το θυμίζω και τώρα. Είχε βγει από την Dolly Parton. Είναι τραγούδι country. Το I Will Always Love You. Και μετά, πάντα με τις ανάγκες της ταινίας, έγινε αυτό το πολύ δημοφιλές τραγούδι το οποίο ακούμε μέχρι και σήμερα. Έγινε λοιπόν το εμπορικότερο σίγκλ όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνη στην ροή της μουσικής. Με το soundtrack αυτό, η Χιούστον κατάφερε να γίνει η πρώτη τραγουδίστρια που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα μέσα σε μία εβδομάδα. Καταλαμβάνει λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι την 4η θέση στη λίστα με τα σημαντικότερα soundtrack συμπεριλαμβανομένων των ταινιών Επιτέλους που πήγαν οι άντρες και ο φτερωτός έρωτας που έκανε την εμφάνισή του το 1998. Ναι. Λοιπόν, ανανέωσε το συμβόλαιό της μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία με την Arista Records και κυκλοφόρησε το 5ο της studio album με τον τίτλο Just Whitney το 2002 και το χριστουγεννιάτικο album One Wish. Holiday Album το 2003. Το 2009 κυκλοφόρησε το 7ο και τελευταίο της άλμπουμ με το τίτλο I Look To You. Και φτάνουμε λοιπόν στο τέλος αυτής της μεγάλης star. Δυστυχώς στις 11 Φεβρουαρίου του 2012 ανακοινώθηκε ο θάνατος της Χιούστον σε ηλικία μόλις 48 ετών. 48 ετών. Δυστυχώς. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι πέθανε στην πανιέρα της. Είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας Sparkle, η οποία είναι, δηλαδή, ήταν μια ταινία που είχε ξεκινήσει το 70 και συνέχισε την πορεία της με την Whitney Houston, που είναι και επικρατέστερο τώρα τα Χριστούγεννα που θα έρθουν. Το Sparkle είναι, ας πούμε, μια μουσική νεράιδα η οποία εκπληρώνει ευχές σε διάφορους ανώνυμους καλλιτέχνες της εποχής εκείνης, δεκαετίας του 70.
Remake λοιπόν της ομπότητας ταινίας το 1970 και η Houston κυκλοφόρησε συνολικά στην καριέρα της 7 άλμπουμ, 3 soundtrack, τα οποία έγιναν όλα διαμαντένια, πλατινένια και χρυσά. Πάντως εγώ θέλω να πω πριν ότι ο κόσμος, δεν μιλάμε τώρα αυτοί που αγαπάνε τη μουσική και τα λοιπά, δηλαδή η Peggy, ο φίλος μου, ο ξαδερφός μου, ο αδερφός μου, που δεν ακούνε αυτή τη μουσική όπως εμείς και είναι δεν έχουν επιλογή, όλοι έχουν συνδέσει με το κομμάτι αυτό. Δηλαδή όταν λες Whitney Houston, έχεις αυτό το κομμάτι, τέλος. Βέβαια, στο συγκεκριμένη ταινία, εκτός από το I Will Always Love You, και άλλα δύο τραγούδια κάνανε πολύ τεράστια επιτυχία. Το ένα είναι το Have Nothing και το άλλο I'm Gonna Run To You. Δηλαδή αυτά τα τρία ήταν τα διαμάντια της εποχής του 1990. Τι ήθελες να πεις, Γιώργο? Α, ότι ναι, τα τραγούδια είναι απίστευτα. Χωρίς να θέλω να δηλώσω ότι η μνήμη πέθανε από πυροβολική δόση ναρκωτικών μες στην καριέρα. Έτσι, ναι. Έτσι, όπως και πάρα πολύ άλλη μεγάλη στάρ, και είναι και ένα θέμα που ορμόμενος θα συζητήσουμε μετά με την Peggy γενικότερα. Όπως δυστυχώς την ίδια μοίρα είχε και η κόρη της. Βρέθηκε νεκρή στην πανιέρα της. Όπως την ίδια μοίρα, και είδα και πρόσφατα ότι βγαίνουν στο σφυρί, μάλλον σε δημοπρασία, πάνω από 60 από δεν θυμάμαι πόσα ρούχα της, είχε και η Amy Winehouse το ίδιο πράγμα ακριβώς. Η Amy Winehouse, η οποία μου δίνει σε ευκαιρία να αναφερθώ και στην επόμενη. Και εκείνη μια θεά. Θα δώσω λίγες πληροφορίες ότι η Amy Winehouse ήταν η μόνη τραγουδίστρια, Αμερικανίδα, λευκή τραγουδίστρια, είναι σημαντικό αυτό που σου λέω, που ήταν η συνέχεια του Frank Sinatra. Θα τα πούμε όλα αυτά. Τι ήθελες, Γιώργο, να πεις? Ήθελα να πω ένα τα ναρκωτικά και το άλλο η κακοποίηση από τον άντρα της, από τον σύζυγό της. Περνούσε πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως μία τόσο γνωστή, τόσο διάσημη, τόσο δυνατή γυναίκα, υπομένει όλα αυτά. Στην προσωπική της ζωή είχε τον μεθυσμό και την κακοποίηση. Όπως και η Τίνα Τάνερ. Αλλά η Τίνα Τάνερ όμως είχε τη δύναμη να το ξεπεράσει. Γιατί έκανε την αλλαγή και ήταν. Θα τα συζητήσουμε. Θέλω να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε για να δούμε και το γιν και το γιάν, που θα μας βάλει σε πολλές σκέψεις, αλλά και να συζητήσουμε και με την Peggy όλοι μαζί τι ακριβώς κρύβει όταν πολύ διάσημοι άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουμε δει και άνθρωποι πολύ δυνατοί σε χρήμα, σε δόξα, σε όλα, έχουν τα πάντα. Έχουν αυτά που εμείς μπορεί ποτέ να μην έχουμε. Φεύγουν τόσο απλά και μάλιστα από ουσίες, από κακοποί, και δεν βγαίνουν τόσα χρόνια να πούνε ποιος είσαι εσύ, μωρέ, ρεάει από εδώ. Κατάλαβες. Είναι θύματα. Θα τα πούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Για να πετύχεις τον στόχο σου, θέλει συγκέντρωση. Να ξεπερνάς συνεχώς τον εαυτό σου. Να έχεις ενέργεια και πάθος για αυτό που κάνεις. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεσαι καθαρή δύναμη. Και αυτή στην δίνουμε εμείς. powerinmeet.gr. Η ειδική στην αθλητική διατροφή με προϊόντα κρέατος εξειδικευμένα για αυτούς που θέλουν μέγιστες αποδόσεις. Βρείτε τα καλύτερα διατροφικά προϊόντα κρέατος με ένα κλικ στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα powerinmeet.gr. Το κρεοπωλείο των αθλητών. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα.
Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε μοναδικά και με πάρα πολύ ωραία δώρα, γευστικά, απολαυστικά, φανταστικά. Και όταν μιλάμε για δώρο γευστικό, απολαυστικό, φανταστικό, μιλάμε μόνο για το ψητοπολείο Κοκό. Έτσι λοιπόν, τρεις από εσάς για σήμερα θα κερδίσετε υπέροχη δωροεπιταγή 15 ευρώ ο καθένας, που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook ή στο ψητοπολείο Κοκό, για να πάρετε ό,τι θέλετε με βασική πρώτη ύλη, το κοτόπουλο. Εδώ και 25 χρόνια τα καταστήματα Κοκό στο Κερατσίνι αλλά και στον Κορυδαλό με πρώτη ύλη το κοτόπουλο δημιουργούν ό,τι ακριβώς φανταστείς. Με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σου έρχεται φαγητό μαμαδίστικο, όπως το λέμε, φαγητό γρήγορο, φανταστικό και με πρώτη ύλη το κοτόπουλο, όμως που επειδή τα καταστήματα Κοκό δεν τζιγκουνεύονται, γνωρίζουν ότι για να έχεις καλό φαγητό πρέπει να έχεις αγοράσει καλή πρώτη ύλη. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, γι' αυτό όταν μιλάμε για κοτόπουλο μιλάμε για τα καταστήματα Κοκό. Με δύο καταστήματα λοιπόν, στο Κερατσίνι και στον Κορυδαλό, για όλες τις όμορες περιοχές, αλλά και βεβαίως για όλη την Αττική από συνεργαζόμενη εταιρεία, έχεις το πιο γρήγορο και απολαυστικό κοτόπουλο στην πόρτα σου. Μην διστάσεις ακόμα να δοκιμάσεις και να σου το πω και αλλιώς. Κοκό λες και έχεις τα πάντα, γιατί το κοτόπουλο θέλει το κοκό του. Έτσι ακριβώς. Τι κάνετε, παιδάκια μου, στο δεύτερο μέρος, δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι από το πρώτο. Όχι, για να αρχίσω να πάρω το μαστίγιο όπως έκανε και η Ρούλα στον Μπράβο. Όχι, απλά δεν λέγανε ότι η Ρούλα φώναζε και αυτό κτλ. Όχι, απλά συζητούσαμε εδώ και μας καταπιέζει. Ωραία, είμαι λίγο καταπιεστικός για το δικό σας το καλό. Άνθρωπος που θα σου δώσει το χαστούκι μπορεί από την άλλη να σου δώσει και ένα χάδι. Είναι αυτός που σε αγαπάει περισσότερο. Εγώ αν θέλεις να πάρει το τηλέφωνο μου να δεις τα μηνύματα, ό,τι χαστούκιζω μετά το χαϊδεύω. Και γι' αυτό το μετά και πριν. Πάλι καφέ. Μωρέ, τι ωραία που είναι η μπλούζα που φοράς. Τ' αρέσει. Πάρα. Ωραίο χρώμα. Γιατί είναι vinyl art clothing. Και γιατί μου δίνεις το ένα μας να πω ότι για άλλη μια χρονιά η vinyl art clothing επιμελείται τον ντύσιμό μου καθημερινά με το casual ντύσιμο, αλλά και με τον ντύσιμο που αναδεικνύει, αναδεικνύει αυτό το οποίο θέλεις. Και τώρα θα λέει ο Γιώργος. Γιατί το δίνεις πάσης και εμείς δεν θα μιλήσουμε ποτέ. Αυτό ήθελα να πω. Του πετάς μια ατάκα και κάνει διαφημιστικό ολόκληρο. Και μετά παραπονιέται γιατί εμείς δεν προχωράμε. Έχεις παράπονο που έκανε και το διαφημιστικό της Κοκομπλόκο με τα καινούργια κοσμήματα. Okay. 2-10-80-99-200 με κόσμημα καταπληκτικό από 23,90 και αν πάρεις δύο κοσμήματα μαζί, γιατί να μην το πω αυτό. Γιατί δεν το έχεις κάνει. Να αναφέρω. Την άλλη φορά την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε σε γιορτές. Θα δείξουμε. Δεν τα είδες τα κοσμήματα φοβερά. Πώς δεν τα είδα. Φοβερά κοσμήματα. Όχι μόνο τα είδαμε, τα φοράμε κιόλας. Κοκομπλόκο. Έτσι ακριβώς για να ξέρεις. Ωραία, και αφού τελειώσαμε τις διαφημίσεις. Είναι δικιά μου. Τι θέλεις δηλαδή να σου πω, στο 2-10-95-6-23-3-15 παίρνεις και σου βρίσκει το μέλλον ακόμα κι αν είσαι και στη Γουατεμάλα. Τι, γιατί μπορεί, γιατί είναι έμφυτο το πνευματικό αυτό που έχει. Πώς, τι θέλεις να σου πω. Και εσύ τι θέλεις, ο Γιάννης είναι 25 χρόνια εδώ μέσα στο Sky TV και ο οποίος είναι ο άνθρωπός μας. Μπορεί να προβλέψει ακόμα μας... και τον αριθμό των αντισωμάτων που έχει από το εμβόλιο. Αυτό ακριβώς. Και είπε του Γιώργου πριν λίγο, είπε του Γιώργου πριν λίγο ότι αυτό το πρόβλημα προέρχεται από το θείο του ξαδέλφου του θείου του. Και να πάω στο Σάκη Ρουβά. Ναι. Σε κάποιο Ρουβά να πάω. Σε κάποιο Ρουβά να πάω. Όχι, δεν σάγει καλέ. Λοιπόν, σταματάω τώρα και πιάνει Γιώργο. Αχ, ωραία, τώρα δεν θέλω να πω το. Τι να πω. Έχεις δουλειά τώρα. Να πω τα σοβαρά και να κλαίμε. Λοιπόν, ερώτηση. Γιατί παραπονιούνται οι άνθρωποι που μένουν στα χωριά, ποια είναι τα συνήθη προβλήματα που έχουν? Ότι είναι, ότι είναι μακριά από όλους και ότι δεν έχουν την κάλυψη, την ιατρική κτλ. Και αυτό, σε σχέση με τον κόσμο, ότι μόνοι νιώθουν μοναξιά. Ναι. Ότι δεν έχουν νέους ανθρώπους, ότι φεύγει ότι ο κόσμος. Ότι φεύγουν όλοι και ότι μένουν τα γεμπεντάκια. Χωριό. Δεν υπάρχουν μπουζούκια. Δεν θα κάνουμε σήμερα. Ναι, αλλά υπάρχουν όμως στην Εθνική Οδό πολύ ωραία κέντρα. Πώς το πάμε τώρα. Λοιπόν, ένα χωριό, μια περιφέρεια στη Ρωσία, είχε ένα δημόσιο ορφανοτροφείο και αυτό το κάνω επίτηδες στο θέμα για να δώσουμε ιδέες και στα ελληνικά χωριά. You never know, έτσι. Ένα χωριό λοιπόν στη Ρωσία, επειδή έκλεισε το δημόσιο ορφανοτροφείο της περιφέρειας, αποφάσισε να υιοθετήσει όλα τα ορφανά. 126 ορφανά πήγανε στο συγκεκριμένο χωριό. Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Πολύ όμορφο. Και ξεκίνησε από μια γυναικούλα, που για μένα είναι γυναικάρα, η οποία ενώ είχε 1-2 παιδιά, υιοθέτησε άλλα 10, άλλα 20. Μάλιστα.
Ο γιος της πήρε την. Και μάλιστα ξεκίνησε από την κόρη της που το είδε στην τηλεόραση σαν κακό νέο και είπε: «Δε μαμά, δεν υιοθετούμε κανένα παιδί». Και το ένα έγινε δύο, και τα δύο έγιναν τέσσερα, και τα τέσσερα έγιναν έξι. Και φτάσαμε στα 20 παιδιά μετά. Μπράβο. Και ο γιος μετά. Να και... σου πω κάτι. Έχω... Γιώργο, έμεινα άναυδος που το είδα. Όντως, αυτό είναι χρόνια. Και την... εμείς στο ξενοδοχείο που έχουμε στους Παξούς, πάρα πολλές φορές έρχονται οικογένειες οι οποίες έχουν και τρία και τέσσερα παιδιά και υιοθετούν και ένα και δύο δεν ακόμα. Δεν είναι ωραίο μήνυμα παιδιά αυτό. Και τι υιοθετούν. Δεν... υιοθετούν και παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες. Παιδιά, αυτό δεν υπάρχει δηλαδή, χρόνια, από το 1970-71, όλο αυτό το είναι κομμάτι είναι μεγαλείο. Και ξέρεις τι λένε. Γιατί το κάνουν εκτός του να βοηθήσουν τα παιδιά κλπ. Όπου υπάρχουν παιδιά, υπάρχει ζωή. Υπάρχει όμως. Αυτό είναι σίγουρο. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο. Σε... λογικά είναι γιατί είναι πολύτεκνες οικογένειες. Αυξήθηκε, λέει, τα τελευταία χρόνια κατά 10% η πολύτεκνη οικογένεια στην Ρωσία. Ο θεσμός της πολύτεκνης οικογένειας. Για πάμε λίγο να το. Όταν σε όλη την Ευρώπη μειώνεται, έτσι. Έχουν θέματα. Η κυρία εδώ, από αυτή την κυρία ξεκίνησε η συγκεκριμένη ιδέα. Εδώ είναι όλα τα παιδιά του ορφανοτροφείου, τα οποία ζουν μαζί τους, έτσι. Κυρίως κοριτσάκια είδα, πρόσεξα. Έγινε το 2000, είναι μια 20ετία αυτό. Τα τελευταία 20 χρόνια κάνουν συνεχώς αυτό το πράγμα. Όπου οι κάτοικοι δεν τα άφησαν άστεγα, δεν τα άφησαν στην τύχη τους. Εδώ θα, βλέπει... θα κομπλάρει από την πολιτεία αυτό. Άστο το εδώ. Εγώ δίνω... ας δίνουμε καλές ιδέες και... Εντάξει, η πολιτεία τελευταία έχει αρχίσει και δείχνει ότι στο κομμάτι η υιοθεσία έχει κάνει διευκολύνσεις. Εννοείς και στον χρόνο, λίγο πιο γρήγορα. Ακριβώς, ακριβώς. Мы, говорит, все разойдемся, а как вы будете одни? Ξεκίνησε από τη μαμά. Η κόρη το είπε στη μαμά, η μαμά του υιοθέτησε και μετά ο 32χρονος, η συγκεκριμένη κυρία, έχει αυτό το παλικάρι και άλλη μια κόρη, η οποία έχουν φύγει. Και μάλιστα της είπανε, όταν φύγουμε εμείς, τι θα κάνεις. Το βρήκανε και σαν μια η μοναξιά αυτό που λέμε. Δηλαδή ότι θα έχεις να σε φροντίζουν. Θα έχεις να σε φροντίζουν. Και συνέχεια στο έργο της. Και βέβαια, το οποίο έχει διαφημιστεί πάρα πολύ στη Ρωσία το συγκεκριμένο παράδειγμα και προσπαθούν σε χωριά τα οποία είναι απομονωμένα και τα οποία ερημώνουν, το κάνουν θεσμό, προσπαθούν να το υποστηρίζουν, το οποίο εγώ το βρήκα μια απίστευτα ωραία ιδέα. Απίστευτα ωραία. Ωραία ιδέα και που επιτελεί και ένα σκοπό. Τεράστιο σκοπό. Η κυρία και έχει 20 παιδιά στο σπίτι, έτσι. Και βλέπετε ότι είναι όλες οι ηλικίες. Και βλέπετε ότι είναι όλες οι ηλικίες, παιδιά, έτσι. Είναι όλες οι ηλικίες. Και... δηλαδή από μικρά παιδιά. Αυτό που με συγκίνησε είναι ότι το έχω δει να γίνεται, βέβαια, όχι ολόκληρο χωριό και 20 παιδιά κλπ. Πραγματικά είναι μια ωραία ιδέα. Θα έπρεπε κάποια χωριά που πεθαίνουν. Είσαι, ακριτικά, είσαι παρα, ναι. Παρα, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, ας δίνουμε τέτοιες ωραίες ιδέες. Από το να ζουν τα παιδιά σε ένα ίδρυμα και να έχουν τη στάμπα και το στίγμα του ιδρύματος. Όχι ότι λέω ότι τα κακοποιούν, αλλά είναι ίδρυμα. Δεν θα ήταν πολύ πιο ωραία να ήταν σε οικογένειες. Και να νιώθουν να δημιουργούν, να νιώθουν ότι κάνουν κάτι. Που να γίνεται ζωή, να έχεις δίκιο. Ζωή. Και θεωρώ ότι υπάρχει υποδομή για κάτι. Επίσης, παιδιά, τόσο, αυτό που μ' άρεσε. Βέβαια. Αυτό που μου άρεσε ήταν για τις ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, επειδή συνήθως παρκάρουν εντός εισαγωγικών πολλά παιδάκια με αυτισμό, με down κλπ. Εγώ ειλικρινά χειροκροτώ και σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να υιοθετήσουν αυτά τα παιδιά. Πάντως, νομίζω είχαμε ξαναμπεί και στην προηγούμενη εκπομπή με τη γυναίκα που υιοθέτησε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θυμάσαι ότι δηλώνει έναν χαρακτήρα με πολύ μεγάλη δύναμη να μπορείς να δώσεις τόσο αγάπη. Το έχουμε πει και με την Βίκη πολλές φορές ότι το να δώσεις αγάπη δείχνει τι άνθρωπος είσαι εσύ. Ξέρεις, οι περισσότεροι λέμε, α, εμένα με έχουν αγαπήσει πολύ. Και λέω, εσύ έχεις αγαπήσει. Αυτό με ενδιαφέρει να ακούσω. Πάμε να δούμε το δεύτερο, δεύτερο θέμα. Δεύτερο, κάτσε κάτω από την μπάρα. Α, τρόμαξα. Λοιπόν, έχω μία... Έχει μείνει αυτή η ατάκα. Ναι, εντάξει. Είναι σχετικό το θέμα, γιατί παρουσιάζουμε μία πολύ σύντομη συνέντευξη του Ιακωβίδη πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακριβώς πριν πάει, που είχε αποφασίσει να φύγει. Να είναι η τελευταία... Του Ιακώβου. Του... Όχι, Ιακωβίδης. Ο Ιακώβου είναι... Ο Ιακωβίδης. Πώς το λένε, manager. Ο το παλικάρι που είναι αρσιβαρών.
Α, δεν λες... Α, δεν έκλαψε. Συγγνώμη, νόμιζα να μου έλεγες ναι. Ολόκληρο... Νόμιζα να μου έλεγες επειδή... για τον μάνατζερ, παιδί μου. Όχι, 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 για τον μάνατζερ. Αθλητές. Και εγώ εκεί πήγαινα. Ή νόμιζα να μου έλεγες τον τραγουδιστή. Παιδιά, έγινε άλλος ολόκληρο. Το καλοκαίρι. Που έγινε ο πανικός με τον άνθρωπο αυτό. Και εγώ που το είδα, που είπε ότι θέλει να σταματήσει για να έχει τα χρήματα. Θύμωσα, λέω νέα παιδιά. Πάει αυτό το τραπέζι, πάει αυτό. Η πλάκα σήμερα είναι πάρα. Το ξέρεις ότι δίνουνε, γιατί με την κοπέλα που ήταν στη σκοποβολή και τέτοια δεν μας θέλει. Α, με την... βέβαια, εννοείται. Η κοπέλα που πήγε τώρα, λες, στην ναι. Ολυμπιάδα, ναι. Η Κορακάκη, η Κορακάκη. Δεν πέτυχε τα... αμέσως να τη σταυρώσουνε. Καλά, αμέσως, οι Έλληνες δηλαδή, όμως έτσι έλεος, είναι. Ας πούμε. Δεν έλεος, πας και τυχαίνει να μην κερδίσεις και πού και το ξέραμε όχι. Και που στείλαμε. Ο λόγος αυτός, ο λόγος που βάζω τη συνέντευξη είναι γιατί περνάει ορισμένα πολύ σημαντικά μηνύματα, ειδικά για τα νέα παιδιά και για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με αθλητισμό και επίσης να δείτε με πόση αξιοπρέπεια ήθελε να πει το φεύγω. Πετάω τα γάντια και φεύγω. Δεν κάτσε να κάνει πράγματα σπασμωδικά, να κλαίει μπροστά στην... Πριν γίνει η ιστορία. Αφότου έγινε, φαντάζομαι αναγκάστηκε ότι να το πει αυτό, διότι δεν μπορούσε να τα απεξέλθει. Μα φυλά στο έδαφος και λες ήταν η τελευταία μου φορά. Σε πιάνουν κλάματα. Και γι' αυτό νομίζω ότι όλη η Ελλάδα, μια ολόκληρη Ελλάδα, θύμωσε. Όχι, δεν ήταν απλά ότι τον υποστήριξε. Θύμωσε για το αυτό. Και το καλά, εξελίξε πραγματικά πολύ. Και τον υποστήριξε και έγινε αλλαγή. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε τώρα. Να θυμηθούμε. Μ' αρέσει πολύ. Και τώρα περιμένουμε τι θα κάνει στο Παρίσι, στην επόμενη Ολυμπιάδα. Τώρα ευτυχώς την πήρε πίσω την αποφασή του. Μα αφού γι' αυτό το λόγο. Εδώ αυτή η συνέντευξη λέει θα αποχωρήσει γιατί ήταν πριν την Ολυμπιάδα. Η μεγάλη ομάδα, η Dream Team που υπήρχε τη δεκαετία του 90. Αυτούς βλέπαμε όποτε είχαν μια μεγάλη διοργάνωση και έτσι σιγά σιγά θέλησα να γίνω αθλητής. Πρότυπό μου δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Σίγουρα. Στα παιδικά μου μάτια φαντάζανε καλύτεροι αυτοί που σηκώνανε από 200 κιλά και πάνω. Δηλαδή ο Βίκτορας ο Μήτρου, ο Πύρος ο Δήμας, ο Κάχη Γαχοβίλη, ο Λένας Κόκας, όλη αυτή η μεγάλη ομάδα. Στη συνέχεια βέβαια κατάλαβα ότι και στις μικρότερες κατηγορίες, Τζελίλης, Λεωνίδης, Σαμπάνης, ήταν τεράστιες ηχητές και αυτά που κάνανε... Για αυτά πλέον. Εγώ σου έχω γεννήσει. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Νομίζω η ομάδα ήταν αυτή που την είχα πρώτη. Η Ολυμπιακή Αγώνες για μένα είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Όλοι οι αθλητές φαντάζονται τον εαυτό τους να αγωνίζονται σε αυτούς τους αγώνες. Όλοι οι αθλητές παλεύουν για αυτούς τους αγώνες. Νιώθω ευλογημένος που θα συμμετέχω για δεύτερη φορά σε αυτό το τεράστιο αθλητικό γεγονός. Και νομίζω είναι ότι η δεύτερη συμμετοχή μου έτσι ήταν. Δηλαδή αυτό που θέλησα να γίνω έγινε. Θα φορέσω το εθνόσημο, χωρά από την εθνική ομάδα. Δεν είναι επιλογή που πήρα ελαφριά την καρδία, δεν είναι κάτι που μου αρέσει, αλλά είναι αναγκαίο κακό. Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι αποδοτικός. Εδώ δεν μπορώ να είμαι 100%. Γιατί δεν μπορεί να είμαι αποδοτικός. Κράτησε αξιοπρέπεια, δεν άρχισε να κλαίγεται. Και γι' αυτό το λόγο αποχωρώ. Είναι η συνέντευξη πριν σας δημιουργήσω. Αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι η αποτυχία σε κάνει προαθλητή. Η αποτυχία είναι αυτή που θα σου οδηγεί στην επιτυχία. Βέβαια, το θέμα είναι και πώς το διαχειρίζεις. Η αποτυχία δεν πρέπει να σε παίρνει από κάτω. Πρέπει να προσπαθείς λίγο παραπάνω κάθε φορά. Λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Να κλείνεις τα μάτια σου, τα αυτιά σου, τις ειρήνες και να έχεις τους στόχους σου. Γενικότερα είμαι ένας πολύ συναισθηματικός τύπος. Δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι ποιο θα είναι το ιδανικό φινάλε. Σίγουρα θέλω να κάνω ένα καλό αγώνα, να κλείσω όμορφα. Και θα κρατήσω κάθε εικόνα, την κάθε τελευταία μου εικόνα, θα την κρατήσω βαθιά. Και καλό αγώνα έκανε έτσι. Έκανε μια αξιοπρεπέστα. Ξεκινάει ο αγώνας, θα δούμε ποιους έχουμε απέναντί μας, θα μετρηθούμε. Και σίγουρα δεν θα αφήσω, δεν θα πουλήσω στην Αρωτομάρη μου. Αξιοπρεπέστατος.
Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι όλοι αθλητές επίπεδου Phelps, που έκανε, σάρωσε όλα τα μετάλλια και σάρωνε κάθε χρονιά. Δηλαδή αυτός είναι ένας αθλητής φαινόμενο. Οι περισσότεροι κάνουν μια ζωή πρωταθλητισμού γιατί μία ή δύο φορές. Να. Δεν είναι περισσότερες που ανεβαίνουν περισσότερο στο πρώτο βάθρο για ένα χρυσό. Και φαντάζεσαι ότι προετοιμάσαι μια ζωή με στερήσεις γιατί μία ή δύο φορές. Παραπάνω, άντε τρεις. Δεν είναι Phelps όλοι που κάθε χρόνο για δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια χρυσά. Οι περισσότεροι μία-δύο φορές μετά αργυρό, χάλκινο τέτοιο, μετά σταματάει κλπ. Τελείωσε. Φαντάσου ότι το κάνεις για αυτή τη φορά που θα πας πάνω εκεί. Αυτό που θέλω να πω πάνω εδώ είναι ότι δηλαδή πολλές φορές βλέπεις που λέμε ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Θέλω να σου πω ότι με αυτό είναι ένας άνθρωπος που έχει δείξει την αξία του και που βγάζει την ελληνική σημαία παγκοσμίως και μπράβο, δεν είχε τα χρήματα λόγω των καταστάσεων, των δουλειών και όλα αυτά που ζούμε να μπορέσει να μπει δυναμικά. Και από την άλλη βλέπεις μέσα από το δικό μας χώρο και όχι μόνο ότι δαπανώνται εκατομμύρια για να βγει ένα επεισόδιο που φέρνει 3%. Ο άλλος δαπανεί εκατομμύρια για να βγάλει τη φάτσα του στην τηλεόραση. Ο άλλος δαπανεί εκατομμύρια για να κάνει αυτό ή εκείνο. Και πάνε και στράφοι. Δηλαδή εννοώ ότι κλείνουν και κανάλια γιατί ακριβώς κάνουν μεγάλες επενδύσεις και παίρνουν τα τίποτα στην τηλεθέαση. Και αυτός ο άνθρωπος που ήθελε 5 δραχμές για να βγάλει την Ελλάδα το εθνόσημο, ναι, δεν το είπε. Μετά έγινε γνωστό. Δεν υπάρχουν από μόνοι τους, εκεί θέλω να καταλήξω, οι άνθρωποι που θα πάνε σε 5 καλούς αθλητές και θα πούνε Ελλάδο αγόρι μου, επειδή λοιπόν θα βγεις με την Ελλάδα και επειδή είσαι εσύ και επειδή μπορείς και δεν μπορεί να μας έχεις την πρωτιά, ό,τι έξοδα είναι, εγώ η εταιρεία τα λαμβάνω. Κατά τα άλλα, οι εταιρείες αυτές πληρώνουν, ας πούμε, 3 εκατομμύρια διαφήμιση για να βγει ο Πετρίδης και να γελάσει. Βάζω τον εαυτό μου, εντάξει, για να πεις ότι και αξίζει και τον κόπο. Γιατί άμα βάλω όλους δεν αξίζει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, παιδιά, είναι τραγικό. Γι' αυτό και θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνω ελεγκτής των καναλιών, καταλαβαίνεις, για να πάω εκεί, βεβαίως, και ήδη κάνω μαθήματα παραπάνω αυτό, για να τους πω εγώ. Πάνω σε αυτό το κομμάτι που λες με το θέμα της παραγωγής, και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι χάνουν και δουλειά. Δηλαδή αυτοί που είναι πίσω από τις κάμερες, αυτοί που είναι σε κοντρόλ. Μα αυτοί κυρίως μένουν εκτός. Γιατί ο άλλος που είναι η φάτσα του, εντάξει, κάτι θα βρει να κάνει. Όλα τα παιδιά που δουλεύουν 30-40 άτομα πίσω από μια παραγωγή, να μην σου πω και 100, και μένουν ξαφνικά χωρίς δουλειά. Επειδή η άλλη τα είχε φτιάξει με τον άλλον και ήθελε να τη σποσοράρει, την έβαλε 2 μήνες, δεν πήγε καλά. Και όσο και αν έβγαλε το μήνυμα, κοντεύουν να βγουν όλες γυμνές. Πραγματικά, για να μείνουν στην τηλεόραση. Και τότε γιατί δεν ανοίγουμε, ρε παιδί μου, κατά τόπους κόκκινα φωτάκια και να λέμε Red TV 1, Red TV 2, Red TV Λιωσίων, Red TV Κάνικος και τα κατάλαβες θέλω να σου πω. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει. Είναι κωμικοτραγικό, δεν είναι, τώρα εγώ γελάω, είναι κωμικοτραγική αυτή η κατάσταση. Ναι. Πραγματικά ο βλέπω παραγωγές και βλέπω τα νούμερα, επειδή κάθε μέρα ενημερώνομαι, γενικότερα μου έχω δει πολλά νούμερα και βλέπω, 2,3. Και δίπλα βέβαια ένα κανάλι, ας πούμε, που μεγάλη. Το 40% το είχε με το καλημέρα. Εσύ, Αλέξανδρε, και ας το νούμερο. Βλέπεις ότι η αισθητική... Ναι, εντάξει. Έχει αλλάξει τελείως. Είναι αυτό κάτι, που δηλαδή, η θεματολογία, η αισθητική, ο τρόπος και όλο παρουσίασης... Και τα ίδια και τα ίδια. Άστο αυτό. Αυτό άστο. Αυτό άστο. Είναι ένα άλλο θέμα. Πάω λίγο να με καλμάρεις. Να μείνουμε στο γινγκ της ιστορίας, που είναι το καλό. Το ότι μετά από αυτή την ιστορία, μια Ελλάδα ολόκληρη συσπηρώθηκε. Ναι. Και το κράτος και οι ιδιώτες. Γιατί έπρεπε, δείξαμε τι είναι. Αυτό παιδιά, θέλω να πω, υπήρξε τεράστια στροφή. Δηλαδή, σε μία εβδομάδα αλλάξαν τα πάντα. Ωραία. Τα πάντα. Γιατί το οποίο ακούστηκε. Είναι ένα θετικό μήνυμα. Γιατί έτσι. Ακούστηκε. Και ειδικά ακούστηκε. Σε αυτό το χώρο. Εκεί είναι η θετική. Αυτός ο χώρος, συγγνώμη που το λέω, επειδή γνωρίζω από ανθρώπους που ανήκουν στην οικογένειά μου, αυτός ο χώρος. Του πρωταθλητισμού είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Περίεργος, βρώμικος ακριβώς. Το είχαν πει και μεγάλοι αθλητές. Έχει θέματα, έχει θέματα. Πάμε στο τελευταίο. Να κλείσουμε ωραία. Αυτή και σε επόμενη εκπομπή θα κάνω ένα αφιέρωμα σε μια κυρία η οποία αυτή τη στιγμή σπάει τα μία στο TikTok. Ελληνίδα, η οποία είναι η Ντρέτσος.
Ωραία. Ξεκίνησε σαν μια γραφική περσόνα και εξελίσσεται. Μας αρέσει. Την ντουμπλάρουν όλοι. Θα ξεκινήσουμε με ένα ωραίο, με ένα ωραίο σποτάκι. Αυτά είναι TikTok τώρα. Ναι, TikTok, πάρα, πάρα. Έτσι, όπου ένα πιθηκάκι φροντίζει ένα γατάκι. Είναι από το Pet TV. Έχουν φιγούρες ζώων, μικρών ζώων, οι οποίες κάνουν πραγματικά ανθρώπινες, ενσαρκώνουν ανθρώπινες στιγμές. Έτσι. Δηλαδή το φροντίζει, του μαγειρεύει, του πηγαίνει τέτοιο, θα δείτε. Για πάρα. Από το Pet TV, έτσι. Κοίτα, εδώ είναι φίλος. Παιδιά, περιμένετε, γίνεται καλύτερο. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Καλά ήχη. Καλά. Εντάξει. Παιδιά, μου αρέσουν οι ήχοι πολύ. Το μοντάζ δεν είναι και παίρνει, έτσι. Τι κρέμα του κάνει. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Ούτε και εγώ, παιδιά, έπαθα σοκ όταν το είδα. Απίθανο. Εντάξει, πολλά από αυτά μπορεί να είναι μοντάζ, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι... Α, το έκανε... Το ξυπνάει, πάει. Απίστευτο. Και καμαρώνι που τρώει, ε. Καμαρώνι, εντελώς. Το προσέχει. Λοιπόν, Ντρέτσο Έλενα. Να μην λέτε ότι χαίρομαι μόνο που έρχεται το ρεύμα. Και όταν δεν έχουμε ρεύμα, χαίρομαι. Φυσικά. Ναι. Έχεις άλλες δουλειές να κάνεις. Να ανεβάσεις ξύλα. Να τα στυβιάσεις. Προσέξτε λιγάκι πώς εξελίσσεται. Δεν μπορείς να ετοιμάσεις το φαγητό σου, εντάξει. Αλλά θα απολαύσεις λίγο παραπάνω τη φύση. Κάτι θα βρω να κάνω που δεν έχει ρεύμα. Δηλαδή είμαι χαρούμενη. Άλλη χαρά η μία και άλλη χαρά η άλλη. Φυσικά και θα χαρώ όταν θα έρθει το ρεύμα. Γιατί θα μπορώ να μαγειρέψω. Θα μπορώ να κάνω κάποιες άλλες δουλειές που δεν μπορώ να κάνω χωρίς το ρεύμα. Αλλά όσο δεν θα έχω ρεύμα, θα κάνω αυτές τις δουλειές που δεν χρειάζεται το ρεύμα. Και γι' αυτό είμαι χαρούμενη. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι δουλειές που δεν χρειάζονται ρεύμα. Ναι. Μου αρέσει η χαρά. Αυτή είναι. Αυτή είναι που λέει να κόψω γλυκό. Να κόψω γλυκό. Αλήθεια. Θα κόψω γλυκό από μόνο του. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Άσε που είναι νόστιμο και έχει και σίδηρο λόγω του σουσαμιού του. Ναι, ναι. Αυτό που θα το βρεις σε όλους τους φούρνους. Ναι, είναι το κουλούρι που θα το βρεις όπου και να πας. Σε χωριό, σε πόλη, σε κομμόπολη. Θα το βρεις το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Παντού, ακόμα και σε σούπερ μάρκετ μπορείς να το βρεις το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Ναι, και στη Θεσσαλονίκη το βρίσκεις και στο δρόμο. Υπάρχουν αυτοί που πουλάνε οι κουλουράδες. Αυτό είναι το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενη που υπάρχει, γιατί μπορείς να το φας και για πρωινό, μπορείς να το φας και για κολατσιό. Είναι ένα γεύμα από μόνο του το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Είναι η χαρά της ημέρας, της καλημέρας. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό το ναι. Κάθε μέρα το ίδιο βιολί. Η ίδια συμφωνία, το ίδιο κονσέρτο. Συμφωνία. Τα πουλάκια. Η ίδια συμφωνία. Ναι. Δεν έχουμε και ρεύμα. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά θα έρθει. Καθώς ανεβαίναμε τη σκάλα με τον εαυτό μου, φορτωμένη, μου θυμίσεις κάτι που μας είχε μάθει η μεγάλη φωνή Έπνα Έσενμπαχ. Καθώς ανεβαίνα τη σκάλα με τον εαυτό μου, φορτωμένη. Αυτές που αφήνουμε πίσω μας κουράζουν. Αυτές που κάνουν, μας και κουράζουν. Ναι, Ελληνίκη, είναι χαρούμενο πολύ για κοντά. Αυτό, γιατί μου θυμίζει την αγάπη του με αυτός μου. Ναι. Και εγώ από τη μεριά μου, πω ότι όσο και να με αγαπάνε όλοι άλλοι, εγώ θα είμαι αυτή που θα με αγαπώ ένα παραπάνω. Ναι. Ναι. Πάντα. Να κόψω γλυκό, δεν είναι έτσι. Αυτή το λέει. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Παιδιά, ξέρετε. Δεν κατάλαβα, δεν την ήξερα. Είδες όμως. Αυτή, θυμηθείτε το, εκτός από περσόνα και λοιπά, θα τη σπονσοράρουν σε λίγο, θα δείτε και σε άλλα κανάλια και λοιπά, αλλά την εμφανίσαμε εμείς πρώτοι. Καλά, εννοείται. Εγώ τη βλέπω Big Brother, να ξέρεις. Στο επόμενο. Τη βλέπω Big Brother. Δεν θα γίνει Big Brother το επόμενο. Γιατί έγινε Bad Brother τώρα με τον ίδιο. Επιτέλους. Ή just a two of us. Sorry, δηλαδή. Ή just a two of us. Αυτό το ναι και λίγο είναι και λίγο φωνικού κουρά.
Κάνει μου λίγο αγγελικό μου. Ναι, ναι, εντάξει. Θα το βάλω μετά. Στην επόμενη εκπομπή θα δείτε τη συνέχεια της. Μάλιστα, έχει απίστευτο. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για κάτι για το οποίο ξεκινήσαμε, για να κάνουμε την ψυχολογία των μεγάλων στάρ και να κλείσουμε έτσι. Δώστε με ένα break και επιστρέφω, παρακαλώ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Εμείς είμαστε εδώ και πάλι κοντά σας, τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Επηρεάστηκα πολύ και πήγα να πω να κόψω γλυκό. Αλλά μετά το σταμάτησα, γιατί τώρα δεν το να κόψω γλυκό. Θέλω να πραγματικά να... καλά, θέλω να προσφέρω. Θέλω να προσφέρω. Ναι. Λοιπόν, θέλω να έρθω λοιπόν... Κουλούρι μου αρέσει πολύ τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να έρθω λοιπόν να συζητήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Πέγκη, και να ακούσουμε σένα. Δηλαδή εννοώ ότι μεγάλη στάρ ανά τον κόσμο βλέπεις ότι έχουν τα πάντα στη ζωή, πράγματα που άλλοι δεν έχουν ούτε το ενδέκατο, και αντί να είναι πιο δυνατοί και να πούνε κοίτα πόσα έκανα, να τα χαρώ, να τα ζήσω, βλέπεις ότι φεύγουν από κοντά μας. Έχουν πολύ μεγάλα κενά όλοι αυτοί. Αυτός τι στο κάνει, στο κάνει η δύναμη που αποκτάς. Εάν από την αρχή που βγαίνει στο προσκήνιο και είσαι ένα ταλέντο οτιδήποτε, όχι τις περισσότερες, όλες τις φορές, μετά σε καθοδηγούν οι γύρω-γύρω να κάνεις πράγματα, δεν ενεργοποιείς εσύ γι' αυτό, το μόνο που έχεις είναι να δείξεις τη φωνή σου ή κάτι άλλο που έχεις το ταλέντο σου, και δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο κενό, γιατί πρέπει να κάνεις πράγματα πάντα για τους άλλους και δεν κάνεις για τον εαυτό σου. Περισσότερο είναι και αυτοκαταστροφική. Αυτό ναι, λοιπόν το κομμάτι αφήνει να έχεις μια, και δημιουργείται μια πολύ μεγάλη αδυναμία, ένα πολύ μεγάλο κενό, και αναγκάζεσαι, για να έχεις, νομίζεις ότι όλο αυτός ο κόσμος που βλέπω μπροστά μου μετά χάνεται, δεν τέχω, και πέφτουνε σε άτομα τα οποία είναι πιο χειριστικά από τους ίδιους. Άρα, και τους χειρίζονται. Οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ταλέντο, μεγάλη καριέρα, πολλά χρήματα, δεν πάει να πει αυτό ότι θα είναι και οι ίδιοι και πολύ δυνατοί με τον ίδιο τους τον εαυτό. Έχουν νευροπάθειες, παίρνουν φάρμακα, θέλουν οπωσδήποτε τους ψυχιάτρους τους και τέτοια, τους ψυχολόγους τους, για να τους καθοδηγούν. Γιατί όμως, γιατί, αυτό προσπαθούν. Γιατί είναι, ξέρεις τι, από το τόσο κόσμο που βλέπεις, ας πούμε, και σε σηκώνει, μετά φεύγεις, πας στο χώρο σου και είναι μια τεράστια μοναξιά. Φοβία είναι. Χάσεις, αυτό δεν είπαμε. Όχι να το χάσει αυτό. Σχεδόν δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό, αλλά οι άλλοι σε κάνουν, οι εταιρείες που έχεις υπογράψει τα πάντα, το κατάλαβες, και σε κάνουν, αυτό θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις, θα κόψεις τα μαλλιά σου, θα βάλεις αυτό, θα βάλεις εκείνο, όχι θα κάνεις αυτό. Τελείως, δεν έχεις αυτό. Και έχει παρατηρηθεί ότι όσο πιο star και δυνατός γίνεσαι, τόσο πιο μεγάλο κενό. Μέσα σου, μεγάλο κενό. Αυτό είναι παρατηρημένο, άσχετα αν φεύγεις από ναρκωτικά ή αν φεύγεις στα γερατιά σου. Οι άνθρωποι νιώθουν πολύ μόνοι και προσπαθούν με άλλους τρόπους αυτή τη μοναξιά να την εξαγοράσουν, να την ξεπληρώσουν, να την βγάλουν. Και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι και τους συγκεκριμένους. Παθαίνουν κατάθλιψη, βαριάς μορφής κατάθλιψη. Ναι, γιατί θεωρώ ότι τα έχουν ζήσει όλα και δεν βρίσκουν ενδιαφέρον σε τίποτα. Κοίταξε, δεν τα ζουν όλα με την έννοια που λες, που εμείς λέμε θα πάμε
στο μαγαζί που τραγουδάς εκείνο το βράδυ και θα ευχαριστηθούμε. Και... δεν ζουν στην ουσία. Ζουν επιφανειακά. Ναι, είναι μας, επιφανειακό. Ναι, ναι, αυτό που λες, ας πούμε, αυτό που λες, τώρα, σε σχέση με εμένα, να πω ότι θα πάω ένα ταξίδι, ας πούμε, στην Αγγλία. Για μένα είναι μεγάλο. Για αυτού είναι το απόλυτο τίποτα. Για αυτού είναι να πα με τη Νέα Ιωνία, α πούμε. Είναι, δηλαδή, αυτό και εννοώ. Ούτε καλέ, είναι πατησίου πιο κοντά. Αυτό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι καταρχήν είναι εγωκεντρικοί. Θα έχουν εύκολα όλα. Σκέψου, έχω πολλού πελάτε που είναι ταμείε σε τράπεζα και πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η ζωή του. Να έχουν εκατομμύρια όλη μέρα και μετά παίρνουν ένα μισθό άλλο τόσο, αυτό, παιδιά. Είναι, δεν μπορούν να ρυθμίσουν τη ζωή του. Γιατί ακριβώς όλη μέρα πιάνουν πολλά χρήματα και μετά τα πιάνουν το 20 και σου λένε πω τελειώνει ο μήνας και μόνο είναι 22 και να μην κάνει δύο καταναλωτέ. Όπως το λες, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ένα χαμηλό μισθό και τα βγάζει πέρα, σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος αν έχει τα πάντα και αν φτάσει στο σημείο της ανέχειας, ας πούμε, εκεί πέρα. Και μετά δημιουργούνται οι φθόνοι, ναι, οι κακοήθειες, οι καταστάσεις. Όλα αυτά τα πράγματα. Και σου αφήνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό μέσα σου. Αυτό το κενό, λοιπόν, προχωρώντας τη ζωή σου, αυξάνεται. Οπότε θέλεις, έχεις πολύ τεράστια μοναξιά και θέλεις οτιδήποτε. Και για να βρεις, νομίζεις, αχ, μην τον χάσω αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή νομίζεις, γιατί κάνει τα πάντα ο άλλος για να σε πλευρίσει, γιατί χάρη σε σένα θα ακουστεί, θα απολαύσει, θα έχει. Είναι πολύ σπάνιο να σου δώσει την πραγματική αγάπη. Κάτι γιατί... άλλο θέλει και εκείνος πίσω από αυτό. Όπως και για τη σημερινή στάρ που μιλήσαμε και τη Wendy. Ναι, μα ο λόγος ήρθε αυτή... από εκεί το εγώ περισσότερο. Θεωρώ ότι αυτή η γυναίκα τα είχε όλα, θεωρώ ότι δεν είχε αγάπη. Και αγάπη. Καταφεύγουν στα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά είναι γνωστή η πορεία, η διαδρομή που έχεις να κάνεις. Και γι' αυτό... Εγώ πάντως πιστεύω ότι γενικότερα οι άνθρωποι που καταφεύγουν στα ναρκωτικά είναι αδύναμοι άνθρωποι κατά βάθος. Αυτό δεν λέμε. Ναι, είναι άνθρωποι που χρειάζονται αγάπη, στήριξη και δεν μπορούν να βρούνε και με τον εαυτό τους δεν τα έχουν βρει, δεν μπορούν να πατήσουν πόδι και χρειάζονται αυτό το κάτι, το βοήθημα, το ψεύτικο που φτιάχνεις στο δικό σου κόσμο αυτό. Και λες ότι είμαι μια χαρά. Όταν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν γυρίζουν στο σπίτι και είναι σε 50.000 κόσμο συναυλία και γυρνάνε σε ένα σπίτι μόνοι και λένε 50.000 κόσμο, αλλά από αυτούς ποιος με αγαπάει, ποιος είναι ερωτευμένος, ποιος θα έρθει εδώ, τι θα κάνεις, θα πάρεις την κοκίτσα, θα πάρεις τέτοια σου, σύμφωνα με αυτούς λέω, όχι ότι αυτό είναι το χείριστο που κάνω, για να νιώσουν, έλα μωρέ και τι με νοιάζει, καλά είμαι, κατάλαβες. Δεν νοιάζεται αν έχει να πληρώσει το ρεύμα, αν έχει να πληρώσει το συνεργείο από το αυτοκίνητο που ξαφνικά του χάλασε, όλα. Έρχονται όλα μπροστά και πρέπει να κάνεις αυτό, γιατί έχεις ένα σπόνσορα και ο σπόνσορας πρέπει να του δείξεις αυτόν. Και είναι σε μια πιεστική καθημερινή ζωή. Δεν ανήκουν στους εαυτούς τους αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι, δηλαδή... Είναι εννοείς δημιουργήματα. Όλοι οι μεγάλοι. Γιατί ο Μάικλ Τζάκσον το ίδιο δεν ήταν. Αυτό που είπες, ας πούμε, κόμματα να κάνουν, ράνουν, αυτό υπογράφουν. Είναι, θεωρώ ότι είναι πιόνια. Να ρωτήσω. Δεν κάνω ό,τι θέλει. Από την άλλη όμως μου κάνει εντύπωση, παιδί μου, γιατί κανένας δεν βγαίνει να το πει. Γιατί είναι δηλαδή να πει, χώρισα από τον δεσμό μου γιατί με κακοποιούσε. Να το πει τώρα, όχι να το πει μετά από 50 χρόνια. Όπως έγινε... Κοίταξε να δεις, την κακοποίησε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Στην αρχή θεωρούνε ότι με αγαπάει και γι' αυτό με ζηλεύει πολύ και με κακοποιεί. Και συγχωρούνε ότι επειδή... Ναι, γιατί ο κακοποιητής σε ενοχοποιεί ότι εσύ φταίς γιατί εγώ είμαι κακός μαζί σου. Ναι, σωστό. Σου ρίχνει μεγαλυντικά. Δεν ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να πείσω ότι αυτό γίνεται, γιατί δεν μπορούσες να κάνεις αυτό, όταν λέω δεν μπορούσες να κάνεις το άλλο, δεν μπορούσες... Στην αυτοβιογραφία της Τίνα Τάρνερ, αν έχεις δει το έργο που είχε βγει το 93, το What Love Can Do, What Doesn't Love Can Do, αυτό που λες ήταν η σκηνή που η ηθοποιός που εσάρκωσε την τραγουδίστρια Τίνα Τάρνερ, μετά από τόση μεγάλη ταλαιπωρία και τόση μεγάλη κακοποίηση, παιδιά, αυτό είναι πραγματικά αντιχιαστικό, βλέποντας το είδωλό της στον καθρέφτη, εκεί κατάλαβε πραγματικά ότι το τι έχει περάσει
Και ποιο θα ήταν και το τέλος της. Γιατί η Χριστίνα Ιωνάση, πόσο κενό είχε. Ερχόταν και ψώνισε στο μαγαζί που είχα στους Παξούς και ήθελε, δεν έπαιρνε τίποτα για τον εαυτό της, παιδιά. Δεν την ένοιαζε. Μου άφηνε και ένα εκατομμύριο τότε. Ναι. Έτσι. Καλά, για αυτούς δεν είναι τίποτα. Ναι. Δραχμές. Δραχμές, όχι ευρώ. Ναι. Και πάλι δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Αλλά και πάλι. Για να βάλε εκείνο, θα το δώσω αυτό. Πάρε εσύ, σου έλεγε. Πάρε εσύ, πάρε, τι θέλεις, πάρε. Δώσε το, όχι, το θέλει, πάρ' το. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Ένιωθε κενό, τρομακτικό κενό. Δεν ξέρεις τι κενό είχε. Πάντως είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος πριν, ότι όταν είσαι τόσο μεγάλο στάρ, λες και αν το πω και το βλέπουμε με δικούς μας εγχώριους στάρ, τέλος πάντων, που βουίζει η κοινή γνώμη ότι αυτό το ζευγάρι δεν πάει καλά, εδώ και καιρό έχουν χωρίσει και πιώνουν και λένε είμαστε μια χαρά με τον σύζυγό μου, δεν είμαστε... Και τελικά σκάει επίσημα η πρόταση και το δελτίο τύπου ότι χωρίσαμε και σε μια εβδομάδα είσαι εσύ με άλλη και η άλλη είναι με άλλον. Πώς, σε μια εβδομάδα, προϋπήρχε, αλλά δεν το λένε αμέσως για να μην χάσουμε. Κάτι ξέρεις εγώ ξέρω τα πάντα. Για πολλού. Εγώ να θα κλείσουν πολλά σπίτια. Όχι, μην γράψα. Εγώ να ξέρω, αλλά δεν επιτρέπεται να αναφερόμαστε. Βράζει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι και φαίνονται στην επιφάνεια αυτά για πάρα πολλούς λόγους, για λόγους επαγγελματικούς ή για λόγους αυτό που δεν έχουν αισθήσει για τα παιδιά, δεν έχουν μπει οι μεγάλες υπογραφές να έχουν τελειώσει, παιδιά, γιατί μετά... Έλα καλέ, όλα είναι ένα στημένο παιχνίδι τώρα πια, αλλά ο κόσμος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ποιο είναι το στημένο. Ευτυχώς! Και ευχαριστώ τον κόσμο, τον ευχαριστώ κυριολεκτικά, που έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ποιο είναι το στημένο. Μπράβο. Εντάξει, μπράβο. Εγώ επειδή χρόνια ξέρω πώς είναι να στείνονται, γιατί βλέπω τα στημένα και τα καταλαβαίνω, αλλά με τον τρόπο μου. Με τις καταστάσεις, στείνονται τα θέματα, όλα είναι ένα στημένο παιχνίδι. Α, σικέ, φίξε. Ναι, όλα είναι σικέ. Μαλώνει ένας με τον άλλον και το βράδυ είναι μαζί στο κέντρο, αλλά στην εκπομπή μαλώσατε. Άμα μαλώσεις αγάπη μου και έχεις προσωπικότητα, δεν μιλάς στον άλλον και δεν σε νοιάζει. Και όχι μετά αγκαλιάζεσαι. Λοιπόν. Μη μου τον βγάζετε έτσι. Να φέρετε πιο ήρεμα θέλω. Γιατί τα κάνουμε αυτά τα θέματα στον Αλέξανδρο και τα παίρνεις στο κρανίο. Γιατί τα παίρνεις στο κρανίο και μαλλιάζεσαι από τον εαυτό. Λοιπόν, παιδάκια, τελειώσαμε. Τελειώσαμε και δεν το πήγα και χαμπάρι σήμερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα σας ξαναβάλω εσείς τρεις μαζί. Μαζί σας τελειώνω πολύ όμορφα. Λοιπόν, Έκυτα Μουράκη, Γιώργος Γκόλιας, Άγγελος Χριστόπουλος και όλοι μου οι συνεργάτες και εδώ και πάνω, που να ξεκινήσω να λέω 19 άτομα, περάσαμε ωραία. Την επόμενη εβδομάδα κοντά μας, φιλιά πολλά παιδιά, φεύγουμε όλοι μαζί, να περάσετε πάμε όμορφα. Να περάσουμε καλά, καλά καλέ, θα τα πούμε και μετά. Λοιπόν, γιατί κάπου εδώ εμείς τελειώσαμε, αλλά ξεκινάει η δουλειά των φωτογράφων. Παρακαλώ πολύ, Γιάννη, να περάσουν μέσα και τα ιντερνετικά, αλλά και τα κανονικά περιοδικά, για να μας αποθανατήσουν. Περάστε, παιδιά, περάστε.